Που βρεθήκαμε όλη η οικογένεια σε ένα ξενοδοχείο και δεν θέλαμε πραγματικά, γιατί κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας στις γιορτές, που δεν θέλαμε να φύγουμε πολύ έξω από το ξενοδοχείο. Με τα event που είχατε, με τα καλά που είχατε οργανώσει, τα φοβερά πιάτα, τα φαγητά, τα πρωινά, ήταν κάτι το οποίο ήταν σαν να ήμασταν σαν το σπίτι μας και να υπήρχε μία μαγείρισα που έφτιαχνε φοβερά εδέσματα με πολύ ωραία μουσική και ζωντανή μουσική είχατε και τα Χριστούγεννα και να περνάμε καταπληκτικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Βασικά ήταν χαρά μας που σας είχαμε. Έτσι, έτσι αισθανόμαστε για όλους τους πελάτες μας και πιο πολύ ακόμα για εσάς, γιατί η παρουσία σας φώτισε τα Χριστούγεννα μας. Αυτές τις Άγιες Μέρες. Βασικά η διεύθυνση του ξενοδοχείου αυτό θέλει να δώσει. Δηλαδή είναι πραγματικά το νόημα σε ένα ξενοδοχείο πόλης 5 αστέρων να μπορείς να δώσεις αυτό το σπιτικό, τη γεύση τη σπιτική και τη ζεστασιά του Χριστούγεννα. Νομίζω, είπατε πριν από λίγο, είναι ένα ξενοδοχείο πόλης και εγώ θα συμπληρώσω και θα πω ότι τελικά όσοι έχουν μείνει στο ξενοδοχείο Λούσι δεν είναι απλά ένα ξενοδοχείο πόλης ή είναι ένα ξενοδοχείο πόλης που έχει όλα εκείνα τα οποία έχει ένα μεγάλο τουριστικό θέατρο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο που είναι μακριά από την πόλη, αλλά είσαι μέσα στην πόλη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται πραγματικά σε μια καταπληκτική περιοχή. Η Καλαμίτσα είναι μια καταπληκτική παραλία με μπλε σημαία. Έχει άλλες δύο παραλίες, έχει τρεις παραλίες συνολικά το ξενοδοχείο. Απλά ήταν ένα ξενοδοχείο που παλιότερα ήταν εκτός Καβάλας και τώρα με την εξάπλωση του οικισμού στην Καβάλα είναι πλέον μέσα στην Καβάλα. Mm-hmm. Αυτό δίνει δυνατότητα στον πελάτη μας να είναι στην πόλη και να κάνει και διακοπές. Δηλαδή έχει μια πραγματικά δυνατή καλοκαιρινή περίοδο με τις τρεις παραλίες που διαθέτει και πιστεύω ότι είναι και καλό για τον επαγγελματία που θέλει να έρθει σε ένα ξενοδοχείο και να έχει και τις διακοπές του παράλληλα. Μιλάμε λοιπόν για ένα 5 αστέρο ξενοδοχείο. Όταν μιλάμε για ένα 5 αστέρο ξενοδοχείο, κάποιοι οι οποίοι μας ακούνε, επειδή μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, π.χ. από την Κρήτη και θέλουν να επισκεφθούν τη Μακεδονία Θράκη και εδώ να είναι η βάση τους, γιατί πρέπει να σας τονίσω ότι εμείς αυτές τις τρεις μέρες πήγαμε και στην Αλεξανδρούπολη, πήγαμε και στην Ξάνθη, γυρίσαμε, πήγαμε και στη Δράμα στον Ηρούπολη, αλλά η βάση μας ήταν το ξενοδοχείο Λούσι. Είμαστε στο κέντρο και μόλις με μία ώρα, ας πούμε, μία μισή, μπορείς να πηγαίνεις σε όλα αυτά τα μέρη. Κάποιος λοιπόν, ο οποίος ακούει ένα 5 αστέρο ξενοδοχείο, μπορεί να φοβηθεί ότι είναι πανάκριβο. Όμως το γεγονός ότι είναι ξενοδοχείο πόλης, αμέσως του δίνουμε να καταλάβει ότι είναι σε κανονικά οικονομικά πλαίσια. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε το 2009. Αυτό είχε ένα θετικό ότι έπρεπε να δούμε τις καινούργιες τάσεις της αγοράς και έτσι χτίσαμε το καινούργιο προφίλ του ξενοδοχείου διαφορετικά. Δηλαδή, κάναμε δωμάτια για όλα τα βαλάντια, κάναμε δωμάτια business επαγγελματικά τα οποία είναι σε καλύτερες τιμές. Έχουμε κάνει κανονικά δωμάτια δίκλινα, έχουμε κάνει junior suite και executive suite. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά το ξενοδοχείο είναι για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μείνει από ένα φθηνό budget μέχρι ένα υψηλό budget, μπορεί να το βρει στο ξενοδοχείο Λούσι. Το ξενοδοχείο Λούσι διαθέτει, εκτός από όλα αυτά που έχουμε ήδη πει, ένα καταπληκτικό και τεράστιο λόμπι, το οποίο είναι και πολύ παρείστικο γιατί μ' αρέσει, γιατί συνήθως τα περισσότερα ξενοδοχεία, ακόμα και τα exclusive, ακόμα και τα 5 αστέρα που έχω πάει, τα καναπεδάκια τους πολλά, και το έχω τονίσει σε συνεντεύξεις, είναι 4 ατόμων, 4, 4, 4. Εδώ, όπως έχετε φτιάξει το χώρο, μπορούν και μία παρέα όπως ήμασταν εμείς, 19 ατόμων, να κάτσουν όλοι στρογγυλοί τραπέζι που λέμε και να τα λένε, οπότε να μην είναι ο ένας πλάτης στον άλλον. Νομίζω ότι έχουν γίνει όλα με ένα σχεδιάγραμμα, πάνω απ' όλα η άνεση του πελάτη, έτσι δεν είναι? Εκεί βαδίσατε. Ο σχεδιασμός, αν θα βρείτε, μπορείτε να βρείτε και ωραίες γωνίες για να ησυχάσετε. Σαφώς, δηλαδή έγινε ένας τέτοιος, όπως αυτή που καθόμαστε εμείς. Ναι, έγινε ένας τέτοιος σχεδιασμός που να μπορούν να κάτσουν και οι πολλοί και οι λίγοι. Δηλαδή πραγματικά μελετήθηκε πάρα πολύ και επειδή είναι καινούριο και ανακαινισμένο πρόσφατα, σκεφτήκαμε τα πάντα. Σκεφτήκαμε ότι πώς μπορεί να νιώσει ο πελάτης μας καλύτερα. Θα λέγαμε, βλέποντας κάποιος την δομή του ξενοδοχείου εσωτερικά και εξωτερικά, ότι είναι ένα minimal ξενοδοχείο, πολύ λιτό, αλλά και πάρα πολύ χλιδάτο, χρησιμοποιώντας δηλαδή πράγματα τα οποία δημιουργούν αυτό το κάτι το exclusive, ακόμα και στον απλό πελάτη που θα μπει στο απλό δωμάτιο που λέμε, τον πολιτή ας πούμε, τον ασφαλιστή που θα έρθει εδώ, μέχρι και εμείς που θα μείνουμε στη σουίτα, δημιουργούν όλοι την ίδια, αν το θέλεις, το ίδιο συνέστημα, ότι μένουμε πολύ χλίδα. Αυτό που χρησιμοποιούμε για να το καταλάβει και ο κόσμος, πληρώνοντας πολύ λίγα λεφτά όμως. Δηλαδή δεν αλλάζουν τα δωμάτια σας. Εντάξει, τα δωμάτια μας δεν αλλάζουν. Η δομή τους και τα facilities τους είναι ίδια. Διαφέρουν από τη θέα.
Έτσι, γιατί το ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω σε μια χερσόνησο. Η μία πλευρά του βλέπει την Καλαμίτσα, η άλλη πλευρά του βλέπει την πόλη της Καβάλας, η οποία είναι μαγευτική το βράδυ. Βεβαίως. Με τα αναμένα φώτα της και πολύ ρομαντική. Και δεν σας κλείνει τίποτα. Εκεί πλέον καθορίζουμε και τις τιμές των δωματίων. Δηλαδή από τη θέα που θα έχει το δωμάτιο και από τη θέση που θα βρίσκεται και αν είναι ένα απλό business δωμάτιο ή αν είναι μια εξέκτηση. Και όταν μιλάμε για απλό business δωμάτιο, να τονίσω εγώ, επειδή τα έχω ζήσει όλα τα δωμάτια, ότι δεν μιλάμε για ένα δωμάτιο πολύ μικρότερο από τα άλλα. Οι χώροι του είναι τεράστιοι, ακόμα και το πολύ πολύ απλό δωμάτιο. Θέλω να έρθουμε λίγο στους δύο πολύ ωραίους χώρους. Καταρχήν το μπαρ μας, το οποίο είναι εμένα η δική μου, καθόταν και πίνα το ποτάκι τους μέχρι εγώ έβγαινα στα κλαμπ, εκείνοι ερχόμουν και τσέπισκα εδώ. Αλλά το οποίο είναι ανοιχτό σχεδόν όλο το 24ωρο. Δηλαδή, αν κλείνει λίγες ώρες, δεν το έχω παρατηρήσει, κλείνει μάλλον το βράδυ αργά μέχρι το πρωί που ανοίγει, έτσι δεν είναι? Κλείνει όντως για λίγες ώρες. Μόνο αργά το βράδυ και μέχρι νωρίς το πρωί. Και υπάρχουν δύο χώροι όμως, στον οποίο κάποιος μπορεί να γευματίσει. Είναι ένας χώρος που βλέπει τη θάλασσα πάνω και ο άλλος που είναι και για το πρωινό. Και για τα μενού, υπάρχουν έτσι, δύο είναι. Εστιατόρια τα οποία βλέπουν στην ουσία τις δύο πλευρές της Καβάλας. Το ένα βλέπει την Καλαμίτσα και είναι το North 4055. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο δίνει πραγματικά ανεπτυγμένη ελληνική κουζίνα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και αυτό είναι περίεργο για ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων. Που ένα αλακάρτ εστιατόριο ότι μπορεί να δώσει πραγματικά αυτές τις καλές τιμές με μια καταπληκτική συλλογή κρασιών, ελληνικών κρασιών και ξένων. Και το άλλο μας το εστιατόριο είναι η Ανατολή που βλέπει την Καβάλα. Ανατολή γιατί ο ήλιος βγαίνει από εκείνη τη μεριά και πραγματικά το φωτίζει πανέμορφα για να έχεις ένα πραγματικά ευχάριστο πρωινό. Ακριβώς δίπλα μας υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα που διαβάζω Ορφέας Grand Ballroom. Είναι μια αίθουσα καταρχήν η οποία αλήθεια πόσα άτομα χωράει, γιατί η παραμονή Χριστουγέννων μπήκα μέσα και νόμιζα ότι ήμουν στο στάδιο. Έψαχνα να βρω το τραπέζι που καθόταν η δική μου. Μπράβο. Και γίνεται για γάμους, είδα γάμους. Είναι μια αίθουσα πραγματικά καταπληκτική και κάτι που δεν βλέπετε εσείς ότι είναι τεχνολογικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή μπορείς να ελέγξεις τη θερμοκρασία, τα φώτα, την υγρασία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό σημαίνει ότι σου δίνει ευχάριστο περιβάλλον για να έχεις το event σου. Είναι μια αίθουσα που βάζει περίπου γύρω στα 500 άτομα σε μορφή ρωτώντας και πολύ περισσότερα σε παραλληλόγραμμα τραπέζια. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις εκεί και οργανωμένες από το Λούσι αλλά και ιδιωτών και πιστεύω ότι είναι μια μοναδική αίθουσα για την Καβάλα, δεν υπάρχει τέτοια άλλη. Πάντως αυτό που θα πω εγώ από την πλευρά τη τραγουδιστική ας πούμε, το άλλο μου επάγγελμα, ότι εγώ τρελάθηκα γιατί ήταν μια αίθουσα γεμάτη, είχατε ζωντανή ορχήστρα την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου ήταν δυνατά σε οποιοδήποτε σημείο και αν πήγαμε, αλλά χωρίς να σε κουράζει στο αυτί και μάλιστα με έναν ήχο αυτό που λέμε εμείς κρυστάλλινο σαν να είσαι στο στούντιο. Εκεί παίζει ρόλο η δομή που έχει η αίθουσα. Και η δομή που παίζει η αίθουσα, αλλά και την έκανε μια πασίγνωστη εταιρεία ήχου, η οποία ήρθε ειδικά γι' αυτό, έφτιαξε ένα ειδικό μοντέλο για τη συγκεκριμένη αίθουσα και πραγματικά επενδύσαμε πάρα πολύ στον ήχο, γιατί πιστεύω στις εκδηλώσεις και στα event ο ήχος είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να κουράζει τον πελάτη, πρέπει να του δίνει ένα ευχάριστο αποτέλεσμα και πραγματικά εκεί επενδύσαμε πάρα πολύ, στην ακουστική της αίθουσας. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω ντόπιους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην Καβάλα και έχουν το σπίτι τους, γνώρισα κάποια παιδιά και μου λένε ότι πού μένεις, λέω στο Λούσι. Η επόμενη πρότασή τους ήταν καλά και πού θα έμενες. Λέω γιατί το λες αυτό, μου λέει γιατί και εμείς πολλές φορές αν θέλουμε ένα Σαββατοκύριακο να κουλάρουμε, να φύγουμε από το σπίτι μας με την αγαπημένη μας, πούμε, από το να πάμε σπίτι της ή σπίτι μου, επιλέγουμε σουίτα του Λούσι και είναι σαν να πηγαίνουμε κάπου αλλού. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ καλό δείγμα όταν το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν ήδη στην Καβάλα. Δεν είναι να το κάνει κάποιος που θα έρθει από την Ξάνθη, θα έρθει από την Κομωτινή. Άνθρωποι καβαλιώτες να επιλέγουν τα δωμάτια σας για να περάσουν ένα 24ωρο να φάνε, να γευματίσουν μαζί με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, να φάνε το απογευματινό τους, το βραδινό τους και να νομίζουν ότι είναι σε μια άλλη πόλη. Είναι πολύ σημαντικό. Θα σας εξηγήσω. Ένα ξενοδοχείο πρέπει να είναι μέρος της πόλης. Ζει με την πόλη, πρέπει να είναι ανοιχτό προς τους κατοίκους της. Δηλαδή, έχει περάσει η παλιά φιλοσοφία που ένα ξενοδοχείο ήταν κλειστό μόνο για τους πελάτες. Αυτό τι σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να ενοχλούνται και οι πελάτες. Εμείς έχουμε βρει τον τρόπο, έχουμε ανοίξει το ξενοδοχείο. Θέλουμε τον κόσμο της Καβάλας να έρθει. Το μπαρ που είπατε προηγουμένως διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις σχεδόν κάθε μέρα με DJ set, με διαφορετικές μουσικές. Έχουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που θέλουμε τον κόσμο της Καβάλας να έρθει. Και πραγματικά είναι απίστευτο ότι προσφέρουμε και καταπληκτικές τιμές. Πράγμα που πραγματικά ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων αλλού ίσως δεν τις προσφέρει.